ζήτησε τη βοήθεια του κυρίου Μαλεονταράκη, του Γιάννη. Είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, έτσι για να έχουμε συνολικά μια εικόνα. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα από τον 984. Καλημέρα κυρία Λουδηράκη, καλή εβδομάδα σε εσάς στους ακροατές σας. Λοιπόν, με χαμηλές θερμοκρασίες, ναι. Πάγος, ναι. Τα βουνά είναι πραγματικά ολόλευκα. Δηλαδή, από μείον 2 μέχρι και 10 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Κρήτη. Έχουμε κάποια θέματα που αυτή την ώρα εσάς σας απασχολούν ως περιφέρεια και μαζί με τις δημοτικές αρχές παρεμβαίνετε, κύριε Λεονταράκη? Καταρχήν, κυρία Λουδηράκη, να πούμε ότι για καλή μας τύχη, ευτυχώς δηλαδή, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων αυτή τη φορά δεν έπεσαν στο απόλυτο. Δεν είχαμε τις χιονοπτώσεις τις οποίες επί τριημέρου οι μετεωρολόγοι της ΕΜΗ μας είχαν επισημάνει. Σαφώς τα φαινόμενα ήταν πολύ ποιότερα. Είχαμε βέβαια αρκετά πυκνές χιονοπτώσεις σε ημιωρινές ή ορεινές περιοχές της Κρήτης. Δηλαδή, σημείο όπως το οροπέδιο, που εντάξει, δεν ενδείκνυται να το έχουμε σαν ορόσημο, διότι το οροπέδιο πάντα χιονισμένο είναι, ειδικά ιδιαίτερα σε βαρχιμονίες, αλλά ξεπέρασε τα 50 εκατοστά. Ευτυχώς, η κυρία Δουλειράκη. Καλά, μπορεί να μας φαίνεται περίεργο τώρα, διότι μπήκαμε και σε ένα ανοιξιάτικο, ας πούμε, μήνα, γι' αυτό το λόγο. Αλλά ο Μάρτης δεν είναι η πρώτη φορά που δίνει τέτοιου είδους φαινόμενα, γι' αυτό έχει και αυτή τη φήμη το Μάρτης Γδάρτης. Σωστά, και από ό,τι είπατε προηγουμένως και εσείς η ίδια, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, φαίνεται το επόμενο Σαββατοκύριακο, το παρακολουθούμε βέβαια, να έχουμε άλλη μια ψυχρή εισβολή. Θα το δούμε. Δεν είχαμε ιδιαίτερα. Στο οροπέδιο, μιας και ήμασταν στο οροπέδιο, ναι, είπατε ότι το ύψος του χιονιού έφτασε στους 50 πόντους, ναι. Ναι, σωστά. Σημαίνει αυτό ότι υπάρχει παγός, σημαίνει ότι από κάποια σημεία και μετά, είτε από την πλευρά του Αγίου Νικολάου, είτε από την πλευρά του Ηρακλείου, ότι τα αυτοκίνητα δεν θα μπορούν να περάσουν ούτε σήμερα, ναι. Κοιτάξτε, όχι, αυτή μέχρι τώρα που μιλάμε, η πρόσβαση δύο γίνεται κανονικότατα. Απλά υπήρξαν στιγμές το Σαββατοκύριακο που έγινε σε διάφορα σημεία που λόγω ληστηρότητας η αστυνομία, και καλώς το έκανε, αν θέλετε τη γνώμη μου, έκλεινε προσωρινά τους δρόμους καθαρά για λόγους ασφάλειας, ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές ώρες ή τις βραδινές. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε κλειστούς δρόμους. Βέβαια, όποιος από τους ακροατές μας ακούει ή από τους συμπολίτες μας θέλει να μεταβεί σήμερα, καλό θα ήταν για δική του ασφάλεια να έχει αντιολυσιστικές αρχές. Έτσι, να είναι προετοιμασμένο. Σωστά. Ναι, σωστά. Αλλά κλειστούς δρόμους δεν έχουν, κυρία Λουδηράκη. Μάλιστα. Ενδεχόμενα μέσα στα χωριά, μέσα στον κάμπο, με παραπάνω προσοχή απαιτείται. Σαφέστατα. Είχαμε βέβαια μια αρκετά μεγάλη κατολίση στα Χανιά, στη Μαλάξα, που έκλεισε και αμέσως ο δρόμος. Είχαμε διάσπαρτες μικρής έκτασης κατολιστής και στο Ηράκλειο και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Όπου χρειάστηκε είτε στην ενέργεια της περιφέρειας είτε ειδικά, στην ειδικά εκεί προς τη Σιτή, αν θυμάμαι καλά από τον κύριο Γουλιδάκη την Παρασκευή, μας έλεγε ότι υπήρχαν αρκετές κατολισθήσεις και στο κύριο οδικό δίκτυο, κύριε Λεονταράκη. Και στο βόρειο άξονα και στο υπαρχιακό και στο υπαρχιακό δίκτυο. Ναι. Αλλά ήταν τέτοιες κατολισθήσεις που δεν χρειάστηκε δηλαδή, να κλείσουν ρεύματα κυκλοφορίας ή να σταματήσει η κυκλοφορία εντελώς. Ήταν, θα έλεγα, μια ελεγχόμενη κατάσταση γενικότερα. Δεν έλειψαν τα μικροπολίματα, αλλά δεν ήταν τέτοια που να χρειαστεί κινητοποίηση ολόκληρου του μηχανισμού ή τέλος πάντων να υπάρξει θέμα ασφάλειας για τους συμπολίτες μας. Ήταν γενικότερα μια ελεγχόμενη κατάσταση από τη χαρακτηρίζα από την Γαλλία. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία των σχολείων, δεν έχω δει δελτία τύπου να έρχονται από τις δημοτικές αρχές. Παρά μονάχα γνωρίζω ότι από το Δήμο Μήλοποτάμου ότι θα μείνουν κλειστά με απόφαση του κυρίου Κόκκινου όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παιδική βρεφονηπιακή σταθμή, το λέω γιατί μας ακούν και από την πλευρά του Μήλοποτάμου, που λειτουργούν στις δημοτικές ενότητες Κουλούκονα, Ζωνιανών, κοινότητα Αγίου Μάμα, δημοτική ενότητα Γεροποτάμου, διότι υπάρχει και ο πάγος και το κρύο και το χιόνι και εντάξει για την ασφάλεια και παιδιών και εκπαιδευτικών θέλουν να είναι σίγουροι. Ναι, και καλά το κάνουν, κύριε Λουδηράκη, ιδιαίτερα στους ορεινούς δήμους. Θα έλεγα ότι είναι μια συνεχή απόφαση αυτό που συνέβη την Παρασκευή και σήμερα. Σαφέστατα το κρύο είναι αρκετά τσοχτερό, αλλά δεν είναι μόνο το κρύο. Θεωρώ ότι ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές ώρες τα σημεία τα οποία πολλές φορές δεν είναι εμφανή και όμως
είναι, κρύβουν κινδύνους στο, ιδιαίτερα στο υπαρχιακό δίκτυο. Υπάρχει ολισθηρότητα. Άρα θεωρώ ότι για μία μέρα, δύο, δεν χάθηκε ο κόσμος όσον αφορά τα σχολεία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ πολύ καλό. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις παρατηρήσεις. Ο κόσμος κυρίως να κρατήσει και όσοι πάνε από τη μία περιοχή στην άλλη, αυτά τα οποία εσείς αναφέρετε για τη δική του την ασφάλεια και την μετακίνηση. Ότι δεν έχουμε κλειστούς δρόμους, όμως χρειάζεται προσοχή σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, Ρεθύμνου, κάναμε κάποιες αναφορές και για τα σχολεία, όπως επίσης και Χανιά. Του χιονιά είχε προηγηθεί μια βροχόπτωση αρκετών ημερών, οπότε ήταν και μια αιτία για να έχουμε αυτές τις κατολισθήσεις, αν θυμάμαι καλά, όπως άκουγα από τους... Πραγματικά τα χιλιοστά της βροχής που έχουν πέσει φέτος στο νησί είναι, θα έλεγα, θα μείνουν στην ιστορία. Εύχομαι να συνεχίσει τα επόμενα χρόνια, εννοείται χωρίς προβλήματα, δεν τα θέλει κανένας, αλλά ό,τι νερό πέφτει από εδώ και πέρα δυστυχώς κινδυνεύει να προκαλεί ζημιές. Είναι πολλά τα νερά, κύριε Καλουτζηράκη, πιστέψτε με, ακόμα και μέρες που δεν βρέχει, κάνοντας μία βόλτα στο επαρχιακό δίκτυο, παράδειγμα του νησιού ή στην αγροτική οδοπία, που εκεί είναι τα φαβορά προβλήματα, αν με επιτρέπετε, και θα πρέπει αμέσως επόμενο διάστημα να χρηματοδοτηθούν οι δήμοι της Κρήτης για τον Γεράκη αποκλειστικά και μόνο για την αγροτική οδοπία. Διότι αν με ρωτούσατε ποιο ήταν το αποτύπωμα της κακοκαιρίας γενικότερα το χειμώνα, θα σας έλεγα η αγροτική οδοπία σε πολλά σημεία είναι πραγματικά κατεστραμμένη και δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι η αποκατάστασή της. Άρα θα πρέπει η πολιτεία, η κυβέρνηση συγκεκριμένα για την αγροτική οδοπία να χρηματοδοτεί στους δήμους. Εκεί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει τις επόμενες μέρες, όταν στεγνώσει σιγά σιγά το έδαφος, και οι Δήμοι με τη βοήθεια της πολιτείας να επικεντρωθούν. Είναι μεγάλο αυτό το θέμα το οποίο αναφέρεστε, δηλαδή η αγροτική οδοπία, αλλά από την άλλη να σας πω, έχεις και να επιλέξεις, κύριε Λονταράκη, ή δεν θα βρέχει και θα έχουμε ανομβρία, ή θα βρέχει και θα έχουμε υδροφόρους ορίζοντες γεμάτους και θα έχουμε φράγματα και η πολιτεία σκάνει τα δέοντα, έτσι. Προτιμώ να βρέχει, πιστέψτε με, διότι και η ανομβρία δεν είναι... Μα το ξέρω και επειδή στεναχωριέστε, είστε από εκείνους που συχνά πυκνά το λένε δημόσια και το θυμάμαι σε ό,τι έχει να κάνει με την ανομβρία. Γι' αυτό κάνω και αυτή την αναφορά. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, κρατάω τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Κυρία Δουλειάκη, αν μου επιτρέπετε να... Ναι. Επειδή θέλω από καιρό να το κάνω, απλά δεν μας δίνει δυνατότητα πραγματικά να ευχαριστήσω όλες τις τεχνικές υπηρεσίες ή της περιφέρειας ή των Δήμων, τους αντιδημάρχους, τα τμήματα πολιτικής προστασίας, διότι δεν είναι υπερβολή να σας πω ότι ακόμα και να πρώτες πρωινές ώρες και με τα μεσονύχτιας και με οποιαδήποτε ας το πούμε συνθήκη, όταν όλος ο κόσμος στα σπίτια του είναι τα συνεργεία έξω και υπερβάλλουν αυτό, πιστέψτε μου. Ειλικρινά να σας ευχαριστήσω. Θα το δεχτώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.